Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ελληνοτουρκικά και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις σχέσεις με την Τουρκία, στην οποία και απίθυνε κάλεσμα, τονίζοντας πως υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διευθέτηση της διαφοράς, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επανεβεβαίωσε δε τη δέσμευση της Αθήνας για επίλυση του Κυπριακού, διαμηνύοντας πως η λύση δύο κρατών δεν μπορεί και δεν θα γίνει αποδεκτή. I strongly believe that we have today a window of opportunity and we should be bold enough and wise enough to seize this chance. But if we are to try, we should both adopt a consistent approach in every aspect of our behavior towards each other. Για παράθυρο ευκαιρίας που παρουσιάζεται σε Ελλάδα και Τουρκία για να λύσουν τη μοναδική μεταξύ τους διαφορά. Αυτήν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Έκανε λόγο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός. Greece is willing to work towards resolving the only major outstanding issue we have with our neighbor. The delimitation of the continental shelf and the exclusive economic zone in the Aegean and the Eastern Mediterranean. And I was glad to hear President Erdogan say that the limitation of maritime zones in accordance with international law, is to the common interest of the entire region of the Eastern Mediterranean. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διακήρυξη των Αθηνών, όπου αποτυπώνεται η πρόθεση των δύο μερών να επιλύσουν τις διαφορές τους σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, αλλά και στη Συμφωνία Αθήνας-Άγκυρας για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, ώστε να αποκλιμακώνεται κάθε ένταση. Στο Κυπριακό όμως ο Πρωθυπουργός επιφύλαξε μια ευθεία απάντηση στον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ είχε ζητήσει αναγνώριση του ψευδοκράτους και λύση δύο κρατών. As Prime Minister of Greece, I reaffirm here today our commitment to the sovereignty and territorial integrity of Cyprus and to a solution on the basis of a bizonal bicommunal federation with a single sovereignty, a single citizenship and a single international personality in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. Τον Ιανουάριο του 2025, Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συναντηθούν στην Άγκυρα, όπου θα προεδρεύσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας. Ενώ πριν από το τέλος του 2024, οι Αραπετρίτης και Φιντάν αναμένεται να εξετάσουν στην Αθήνα τη δυνατότητα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, με βάση την εντολή που έλαβαν στη συνάντηση των δύο ηγετών πριν από τρεις ημέρες στη Νέα Υόρκη.